Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μάρτη, από τις συμβάσεις της το τελευταίας 20ετίας, συμβάσεις 10.012 του 6 για το σύστημα GSMR, 10.006 του 2007 για το σύστημα ATCS και 10.007 πάλι του 7 για το σύστημα ATCS στο υποτρόχιο και το... Καθώς επίσης, ποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί, πότε υλοποιήθηκαν, πότε παραδόθηκαν τα έργα αυτά του συμβάσεις των συγκεκριμένων των τριών αυτών. Επί του κύριου Άξονα, γιατί αυτές οι συμβάσεις που αναφέρεται και αυτά τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ETCS και GSMR αναφέρονται στον κύριο Άξονα από την Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Στριμώνα, Προμαχώνα. Διαδοχικά, το 2007, εξ όσων γνωρίζω, σας λέω, ναι, από την παρουσία μου στον σιδηρόδρομο σε υπεύθυνες θέσεις, γιατί να σας πω, πληροφορίες που λαμβάνω δεξιά και αριστερά νομίζω δεν έχουν τόσο... Όχι, τώρα σημασία. Είσαστε προσωρινός διευθύνων σύμβουλος. Αυτή τη στιγμή, από αυτές τις συμβάσεις, ποιες λειτουργούν, έχουν παραδοθεί, πότε παραδόθηκαν και ποιες λειτουργούν. Το επιτρόχιο σύστημα και του GSMR και του ETCS στο κομμάτι από Μενίδη μέχρι Στριμώνα Προμαχώνα, το MEN GSMR έχει αδειοδοτηθεί όλο από τη ΡΑΣ το επιτρόχιο. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2022. Μπορώ να καταθέσω στην Επιτροπή και το έγγραφο αδειοδότησης της ΡΑΣ. Πότε το παρέλαβε ο ΣΕΟΣ λειτουργικό? Με την άδεια λειτουργίας που μας έδωσε η ΡΑΣ. Άλλο από τη ΡΑΣ. Πότε το παρέλαβε ο ΣΕ? Μα δεν μπορεί να δώσει άδεια η ΡΑΣ αν δεν της δώσουμε όλο το φάκελο ότι είναι Συμφωνώ. Λειτουργικό. Αυτό το φάκελο υπάρχει, το δώσαμε 2-3 μήνες πριν. Υπάρχει το εξής. Παραδίδονται τα έργα το 18, πιστοποιούνται από τη ΡΑΣ το 22. Υπάρχει τέτοια διαφορά? Τόσο μεγάλο διαστήματα που παραδόθηκε από την ΕργοΣΕ στον ΟΣΕ το έργο μέχρι να πιστοποιηθεί από τη ΡΑΣ? Εγώ ξέρω ότι ο φάκελος πλήρης όλων των έργων για το GSMR, μιλάμε για το GSMR καταρχάς, το επιτρόχιο, ήρθε στον ΟΣΕ πλήρως το 2022. Μάλιστα. Τον αποσυμπληρώσαμε με απαιτούμενα χαρτιά που είχαμε λόγω διατάξεων διαλειτουργικότητας και κάποια άλλα έγγραφα και το στείλαμε στη ΡΑΣ, η οποία τον Ιούλιο του 2022 μας το επιτρόχιο. Ναι. Το ίδιο είναι και στο ETCS με το που ολοκληρωθήκανε τα έργα της σηματοδότησης της 717. Υπήρχε και η 635 που συμπληρώνει τον άξονα από Μενίδη μέχρι Θεσσαλονίκη, Στριμώνα, Προμαχώνα. Σταδιακά γίνονται οι εγκρίσεις του παρατρόχιου ETCS. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έγκριση από τη ΡΑΣ για το κομμάτι από Πλατή, Στριμώνα, Προμαχώνα και υπάρχει και το κομμάτι από Μενίδη μέχρι Ινώη και αναμένουμε το κομμάτι από τη Θωρέα μέχρι Δομοκό. Δυστυχώς έχουμε χάσει το κομμάτι λόγω Ντάνιελ από Δομοκό μέχρι Λάρισα και περιμένουμε και το κομμάτι το υπόλοιπο από Λάρισα μέχρι το Πλατή. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για το παρατρόχιο σύστημα του ETCS. Αυτά τα δύο συστήματα... Και το παρατρόχιο και το ETCS και το GSMR. Μάλιστα, μόνο GSMR δεν είχε εγκατασταθεί στις αρχικές συμβάσεις στο κομμάτι τη Θωρέα Δομοκός και στο καινούριο κομμάτι από Κιάτο μέχρι Ροδοδάφνη, που είναι τώρα αντικείμενα... Καλά, το Κιάτο Ροδοδάφνη δεν λειτουργεί. Έχει τρένα που τρέχουν. Μέχρι το Αίγιο φτάνει. Μέχρι το Αίγιο φτάνει ένα βενζινοτρένο. Σας λέω απλά, εγώ σε έχω υποχρέωση τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει και στα δύο αυτά τμήματα... Όσον αφορά τώρα τα επιτρόχια. Δεν είναι τώρα. Όσον αφορά τα επιτρόχια, για να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουν παραδοθεί τα επιτρόχια, GSMR και ETCS. Κοιτάξτε να δείτε, για τα επιτρόχια υπάρχει μία μακρο... Δεν έχουν παραδοθεί όλα. Δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία μάλλον όλα. Υπάρχει μία μεγάλη, ας το πούμε, παλινδρόμηση λόγω των εταιρικών μεταβολών που έχουν γίνει και κυρίως ότι προστέθηκε καινούριο τροχαίο υλικό, ευγήκε εκτός κυκλοφορίας κάποιο άλλο τροχαίο υλικό
και συσκευές, κυρίως GSMR που είναι στο παλιό αυτό τροχαίο υλικό, πρέπει να μεταφερθούν, να μετεγκατασταθούν στο καινούριο και ταυτόχρονα να αδειοδοτηθούν, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, τυχάνουν αδειοδότησης. Και εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Το ίδιο είναι και για το ETCS. Το ETCS είναι λίγο πιο διαφορετικό. Ενώ το παρατρόχιο υπάρχει, συντηρείται και λειτουργεί, το επιτρόχιο, επειδή είχε μείνει χρόνια σε μη λειτουργική κατάσταση, υπέστη κάποιες φυσιολογικές φθορές, κυρίως οι αντένες που υπάρχουν κάτω και οι μετρητές και οι συσκευές που συνδέουν με τους ταχογράφους και δίνουν το στίγμα ταχύτητος των τρένων, αυτές είχαν υποστεί κάποιες φθορές. Τώρα βγαίνει από τη ΓΕΟΣΕ μια εργολαβία για να αναταχθούν αυτά και να προχωρήσουμε σε τεστ διαλειτουργικότητας δυναμικά για να τεθούν σε Δεν είναι λοιπόν λίγο παράλογο το σύστημα απόλυτης εντός εισαγωγικών, το σύστημα ασφαλείας, τέλος πάντων το ETCS, το οποίο μπορεί να φρενάρει μόνο το τρένο, ενώ έχει εγκατασταθεί στο τροχαίο υλικό να μην έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου και τώρα να πηγαίνουμε σε νέες συμβάσεις ανάταξης, μια σύμβαση η οποία ήταν τόσο σημαντική, ενός συστήματος, το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε, αλλά οι λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει εδώ πέρα, αν τρέχετε από το παρελθόν, θα δείτε ότι οι διαδοχικοί εταιρικοί μετασχηματισμοί και μεταφορές των συμβάσεων από τον ένα οργανισμό στον άλλο ήταν μοιραία για διαχείριση τέτοιων συστημάτων. Αυτοί οι διαδοχικοί εταιρικοί μετασχηματισμοί έπαιξαν ρόλο ακόμη και σε ζητήματα συμβατότητας ανάμεσα στα συστήματα. Πολύ παλιά υπήρχε θέμα συμβατότητος. Όμως μετά το 2007 που θεσπίστηκε σε διευρωπαϊκό επίπεδο η υποχρεωτικότητα της συμβατότητος με τα συστήματα αυτά, αυτά έχουν ξεπεραστεί. Να σας πω έτσι για το ETCS, για ενημέρωση σας αν θέλετε. Το ETCS, το επιτρόχιο... Λίγο σύντομα θα παρακαλούσα, γιατί δεν έχουμε... Ναι. Στο παρατρόχιο... Καταλαβαίνω ότι είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά. Στο παρατρόχιο σύστημα του ETCS, αυτό που έχει εγκατασταθεί, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατασκευάστρες εταιρείας. Όμως, εκεί που μεταφέρεται από το ένα σύστημα της εταιρείας της μιας στο άλλο, υπάρχει πλήρη συμβατότητα, το έχουμε δοκιμάσει, έχουν τεσταριστεί και έχουμε πάρει και νόμπο. Ναι. Στο πόρισμα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών Γερά Πετρίτη, αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα όσον αφορά τις συμβάσεις. Στη σελίδα... Σελίδα 205, όπου επί της ουσίας λένε ότι τα σιδηροδρομικά έργα αυτών των συμβάσεων αποτέλεσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών, συνήθως αλλοδαπών. Οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές από ένα τμήμα κάποιου χιλιόμετρων στο επόμενο, με συνέπεια συμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός ενιαία κατά τα άλλα έργου. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση? Στην παρούσα φάση, όπως έχουν εξελιχθεί οι συμβάσεις και η 635 και η 717, που είναι πλήρως έρχονται σε πλήρη λειτουργία η μία μετά την άλλη, σε συνέχεια, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, άρα δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γραφτεί και έχει λεχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί λένε ότι στη ίδια σελίδα επί τους έστειλε για να ικανοποιηθούν όλοι οι προμηθευτές? Αυτό είναι επιλογές τις οποίες... Από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η κατάτιμηση των έργων κατά τη συνήθις πρακτική. Το έχουν πει κι άλλοι. Μπορεί να υπάρχει τέτοιος λόγος. Αλλά το αποτέλεσμα, αυτό ναι, το οποίο μου λέτε εσείς, είναι μία όψη νομίσματος. Δεν έχω λόγους να διαφωνήσω μαζί σας. Μπορεί να ισχύει αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα ως προς τη διαλειτουργικότητα και το να μην υπάρχει συμβατότητα ή συμβατότητα σε αυτά τα συστήματα έχει ξεπεραστεί πια και είμαστε στο βαθμό που είναι όλα πλήρως συμβατά μεταξύ τους. Ακόμη και οι εταιρείες, ξέρετε, αν υπάρχει ένα σύστημα σηματοδότησης μιας εταιρείας Α και γίνει διαγωνισμός για να αναταχθεί αυτό το σύστημα και έρθει στο διαγωνισμό μια άλλη εταιρεία Β, είναι υποχρεωμένη η πρώτη εταιρεία, έχουν πάψει να υπάρχουν τα στεγανά και από τη διαλειτουργικότητα είναι υποχρεωμένη μια εταιρεία να ανοίγει τα κλειδιά
των συστημάτων ώστε να δίνει πρόσβαση σε άλλους κατασκευαστές. Αναφερθήκατε στη σελίδα 90 της Επιτροπής του Γεραπετρίτη, όπου λέει μέσα εκεί όντως ότι η τηλεδιοίκηση δεν συνιστά εγκαταστάσεις ασφαλείας. Στην επόμενη όμως σελίδα, αμέσως επόμενη, σελίδα 91, στην ίδια παράγραφο, στο ίδιο κομμάτι, προκύπτει λοιπόν ότι στην περίπτωση της τηλεδιοίκησης το επίπεδο ασφαλείας προσεγγίζει το μέγιστο χωρίς ωστόσο να το εξασφαλίζει. Άρα αποτελεί παράγοντα η τηλεδιοίκηση για το επίπεδο ασφαλείας κατά την Επιτροπή Υπερογνώμων και όχι το αντίθετο. Κοιτάξτε, οι σηματοδοτήσεις είναι αυτές που είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές που λέμε Seal 4. Δηλαδή είναι η απόλυτη ασφάλεια σε περίπτωση που παθαίνει μία βλάβη να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει σύγκρουση, δεν θα γίνει οτιδήποτε τρένο. Η τηλεδιοίκηση είναι Seal 0. Είναι Seal 0 που σημαίνει δεν έχει καμία διασφάλιση πιστοποιητικού ασφαλείας. Οι τηλεδιοίκησεις, αυτό το οποίο προσφέρουν ουσιαστικά είναι απεικονίσεις διαδοχικών σηματοδοτικών κέντρων. Και όταν μια τηλεδιοίκηση λέμε ότι χαράζει μια διαδρομή, στην πράξη δεν χαράζει διαδρομή. Στην πράξη δηλώνει ότι θέλω από το Δομοκό να διώξω ένα τρένο να πάει μέχρι την Κατερίνη. Δίνει αυτή την εντολή ο κεντρικός δίνει την εντολή και οι τοπικοί σταθμάρχες ακολουθούν αυτή τη σύλληψη. Όχι οι τοπικοί σταθμάρχες, δεν υπάρχουν τοπικοί σταθμάρχες όταν λειτουργεί τηλεδιοίκηση. Όλοι οι τοπικοί σταθμοί έχουν μεταφερθεί στο κέντρο της τηλεδιοίκησης. Αυτός τους δίνει εντολές. Ναι, ναι. Άρα το κέντρο της τηλεδιοίκησης κάνει έτοιμα σε αυτές τις διαδοχικές σηματοδοτήσεις. Αυτοί λοιπόν, ελέγχουν υπάρχει... με το interlocking. Και όταν διασφαλίσουν τη διαδρομή, τότε δίνουν την οπτική απεικόνιση στην τηλεδιοίκηση ότι μπορεί να κινηθεί το τρένο. Λοιπόν, άρα λοιπόν παίζει ρόλο η τηλεδιοίκηση στο θέμα συνολικότερα της ασφάλειας, όπως λένε και οι εμπειρογνώμονες. Να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο σηκώθηκε συζήτηση. Σε σχέση με τη φωτοσήμανση, είπατε στη Λάρισα λειτουργούν στο σταθμό Λαρίση φωτοσήμανση. Όταν λειτουργεί το τοπικό κέντρο σηματοδότησης, φυσικά λειτουργεί η φωτοσήμανση. Και αναφερθήκατε στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Τι λένε οι εμπειρογνώμονες στη σελίδα 79 του πόρισματός τους, οι εμπειρογνώμονες οι δικαστικοί. Λένε τα συστήματα ελέγχου κατάληψης πεδίου και φωτοσήμανση αυτό, ενώ ήταν εγκαταστημένα, δεν λειτουργούσαν. Μιλάει για τη φωτοσήμανση στο σταθμό της Λάρισας. Δεν νομίζω ότι μιλάει για τη φωτοσήμανση της Λάρισας. Λέει δυστυχώς στις 28 Δευτέρου του 2023, θα σας το προσκομίσω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής από έξοδο σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας έως σιδηροδρομικό σταθμό Νέων Πόρων, σε όλα τα επιμέρους πεδία και στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου κυκλοφορίας, τα συστήματα ελέγχου κατάληψης πεδίου γραμμής και η φωτοσήμανση αυτό, ενώ ήταν εγκατεστημένα, δεν λειτουργούσαν. Εξαιτίας αυτής της βλάβης δεν λειτουργούσε επίσης το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας της Λάρισας. Μάλιστα, δεν διαφωνώ σε αυτό. Εγώ είπα το ότι, ότι λειτουργούσαν. Στη Λάρισα υπήρχε σηματοδότηση η οποία έβλεπε 4 χιλιόμετρα πριν από το σταθμό της Λάρισας και 4 μετά. Όταν δεν λειτουργούν τα φωτοσήματα. Τα φωτοσήματα. Είπατε ότι λειτουργούσαν τα φωτοσήματα. Τα φωτοσήματα στην περιοχή που ήταν η σηματοδότηση της Λάρισας λειτουργούσαν. Αυτό το οποίο πολύ σωστά διαβάσατε αναφέρει από την έξοδο του σταθμού της Λάρισας βόρεια μέχρι τους νέους πόρους. Και πολύ σωστά. Δεν είχαν υλοποιηθεί ακόμη πλήρως οι ανατάξεις των τοπικών σηματοδοτήσεων ζάχαρης Ευαγγελισμού και νέων πόρων. Αυτό λέει το πόρισμα και δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά στη Λάρισα οι ίδιοι, αν δείτε, έχει εμπεριστατωμένη ανάλυση οι ίδιοι πραγματογνώμονες που λένε ότι λειτουργούσε, το τεστάρανε, πήγανε μάλιστα και έξω να δουν αν οι εντολές που δίνει ο τοπικός πίνακας ταυτίζονται με τις εντολές της και εξωτερικές. Και το τηλεγράφημα που λέει προσπέρασε το κόκκινο φανάρι. Όταν λειτουργεί μία σηματοδότηση ενός σταθμού και ο επόμενος σταθμός σηματοδότησης δεν λειτουργεί, τότε το φανάρι είναι κόκκινο εξόδου.
εκεί ο σταθμάρχης πρέπει να έχει συμφωνήσει με τον σταθμάρχη του σταθμού που δεν λειτουργεί ότι είναι καθαρή η γραμμή για να στείλει το τρένο. Και το τηλεγράφημα το οποίο δίνει ο σταθμάρχης αυτού του σταθμού του λέει υπερβαίνεις ερυθρό φωτόσημο και έχεις γραμμή ελεύθερη μέχρι τον επόμενο σταθμό. Αυτό το οποίο πράγματι είπε και ο σταθμάρχης εκείνο το βράδυ. Αυτό είπε. Και το οποίο κανονιστικά είναι απόλυτα σωστό. Ο σταθμός στη Ζάχαρη δεν λειτουργούσε. Άρα δεν υπήρχε σταθμάρχης εκεί. Ποτέ δεν είχε η Ζάχαρη ποτέ σταθμάρχη, είχε... παρά μόνο τις εποχές που λειτουργούσε πολύ παλιά η Ζάχαρη και ερχόταν κάποιοι δηλαδή, με τέφλα και νυχτερινός τέτοια. Δεύτερος σταθμάρχης στη Λάρισα, στο κομμάτι αυτό, υπήρχε. Τι εννοείται στο κομμάτι αυτό? Μιλάμε στο σταθμό της Λάρισας. Σταθμό της Λάρισας ή και μέχρι όταν λειτουργούσε και το σύστημα αυτό στη Ζάχαρη υπήρχε νυχτερινός σταθμάρχης. Η Λάρισα έχει βέβαια ένα νυχτερινό σταθμό. Μόνο έναν ανέκαθεν. Να τα καταθέσετε πότε είναι αυτά. Και στη διαδρομή από τη Λάρισα μέχρι τον Ευαγγελισμό είναι οι δύο επόμενοι σταθμοί. Υπήρχε το προηγούμενα χρόνια δεύτερο σταθμάρχης ένα από αυτούς τους δύο? Εξ όσων γνωρίζω, γιατί σας είπα δεν ήμουν όλα συνεχώς στον οργανισμό, όχι. Η Ζάχαρη και ο Ευαγγελισμός δεν είχαν επιμονή μου βάσεως επάνδρωση με σταθμάρχες, εκτός αν τίθετο θέμα για κάποιο διάστημα να γίνουν ειδικές εργασίες, να μπουν τρένα συντήρησης ή να μπουν τρένα απόθεσης υλικών και τέτοια. Αλλά ποτέ δεν είχαν μόνιμο προσωπικό σταθμαρχών ο σταθμός του εμπορικού της Ζάχαρης και του Ευαγγελισμού. Η Λάρισα είχε πάντα δύο σταθμάρχες στην πρωινή βάρδια, δύο στην απογευματινή, μία στην νυχτερινή, διότι έχει μεγάλη επικοινωνία και με το Βόλο, που στέλνει τρένα, έστελνε στο Βόλο πριν από τον Ντάνιελ, αλλά και με το Μεζούρλο που μπαίνουν και βγαίνουν σειρμοί. Το ΚΕΚ Καρόλου, μετά το 20, το οποίο είναι μόνο του ΟΣΕ και όχι και της Hellenic Train, παίζει το ρόλο της που έπαιζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν διαχωριστούνε? Γιατί εσείς είπατε πριν ότι οι μηχανοδηγοί είναι τα μάτια και τα αυτιά του ΟΣΕ. Ο διαχωρισμός λοιπόν του ΚΕΚ Καρόλου έπαιξε ρόλο? Έχει ένα παραπάνω βαθμό ασφαλείας? Το ΚΕΚ, ο κεντρικός ρυθμιστής όπως λέμε στην Καρόλου και αφορά τον ΟΣΕ, ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους κατά τόπο ανοιχτούς σταθμούς και μέσω των σταθμαρχών ουσιαστικά καταγράφει σε έναν πίνακα δρομολογίων τους πραγματικούς χρόνους. Πριν το διαχωρισμό αυτό είναι μετά το διαχωρισμό? Και πριν το διαχωρισμό το ίδιο έκανε το κέντρο της Χαρόλου. Η διαφορά που επήλθε μετά το διαχωρισμό είναι ότι η Hellenic Train απέσυρε το δικό της προσωπικό από το ρυθμιστή της Καρόλου, που ο ρόλος του ποιος ήταν σε περίπτωση που γίνεται μία μηχανία ενός σειρμού να κανονίσουν πώς θα πάει σειρμός βοηθείας να πάρει το τρένο που έχει μπλοκάρει τη γραμμή, πώς θα στείλουν άλλο τρένο για να μετεβιβάσει, να πάρει τους επιβάτες. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν να συντονίζεται με τον ρυθμιστή της Καρόλου για τα τρένα που πρέπει να βγουν για να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή μου λέτε για ένα μεταφορικό έργο, το οποίο χρειάζεται και υποδομή και επιδομή, δεν έχει παίζει σημασία αν είναι το ενιαίο το κέντρο ελέγχου και είναι διαφορετικά τα κέντρα? Άλλο της υποδομής, άλλο της επιδομής. Δεν μειώνει. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος υποδομή-επιδομή στο κέντρο της Καρόλου. Στο κέντρο της Καρόλου είναι μόνο το δίκτυο αυτή τη στιγμή. Πάντα ήταν το δίκτυο. Και στο κέντρο το άλλο της Τρένοσε, της Hellenic Train, είναι τα τρένακια. Παλιά ήταν ενιαία αυτά τα δύο, κουμπώνανε μεταξύ τους. Τώρα το ότι δεν κουμπώνουν άμεσα δεν παίζει ρόλο? Αν ρωτάτε σε σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών, όχι. Αν ρωτάτε για τη διαδικασία, αν παίζει ρόλο στη διαδικασία μιας αντιμετώπισης, μιας έκτακτης κατάστασης, π.χ. μιας αμηχανίας ενός τρένου που μένει στο μέσο της γραμμής
και πρέπει να στείλουν σειρμό βοηθείας ή κάποιο εφεδρικό τρένο για να παραλάβει. Αυτό ναι, εκεί παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είμαστε εχθροί με τη Hellenic Train και με τους operators. Δεν μιλήσει κανείς για εχθρός. Μιλάνε. Μιλήσαμε το ζήτημα της αμεσότητας. Η αμεσότητα. Γιατί διαχωρίστηκε? Αυτό το επέλεξε η Hellenic Train, δεν το επιλέξαμε εμείς. Και εσείς συμφωνήσατε βεβαίως. Μπορούμε να κρατήσουμε κάποιον χωρίς τη θέλησή του στο κέντρο. Άρα ανοίγει μια συζήτηση λοιπόν. Τα ζητήματα που αφορούν, γιατί και εσείς μιλήσατε για προβληματική σχέση. Ο ΣΕ, εργοσέ, που μπορεί να είναι θυγατρική η εργοσέ, αλλά δεν λογοδοτεί στη μητρική της. Γιατί έχει ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο της εργοσέ σε ποιον λογοδοτεί, αφού δεν λογοδοτεί στη μητρική στον ΟΣΕ? Με τον ΟΣΕ, καταρχάς δεν είπα ότι είναι προβληματική η σχέση. Οι σχέσεις μας πρέπει να είναι και. Καλά, το λένε όλοι οι υπόλοιποι. Εσείς μπορεί, το λένε Άξι. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουν πει. Ωραία. Εγώ στον χρόνο που είμαι. Αλλά και εσείς με έναν τρόπο λέτε ότι δεν έχετε άμεση εικόνα. Κοιτάξτε, εγώ με τη διοίκηση και με τους εργαζόμενους εργοσές συνεργάζομαι. Το ότι έχουμε διαφωνίες, το ότι έχουμε θέματα στα οποία δεν συμφωνούμε σε τεχνικά θέματα, ναι, αυτό υπάρχει. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς είστε στέλεχος επιχειρήσεων. Υπήρχε ποτέ δυνατότητα μια μητρική να μην μπορεί να ελέγξει τη θυγατρική της? Υπάρχει αλλού αυτό το σχήμα? Το έχετε ξαναπαντήσει αυτό το σχήμα στην τόσα χρόνια της καριέρας σας? Δεν έχει τύχει να έρθω σε επαφή με τέτοιου είδους. Άρα είναι σπάνιο έως μοναδικό. Δεν το έχω υπόψη μου για να σας πω αν είναι σπάνιο ή μοναδικό. Δεν έχει τύχει να πέσω σε τέτοια περίπτωση. Και να μην λογοδοτεί θυγατρική στη μητρική. Να μην μπορεί να την ελέγξει η μητρική τη θυγατρική. Τυπικά μια λογοδοσία υπάρχει. Δηλαδή οι προϋπολογισμοί, τα έργα τα οποία γίνονται, αναφέρονται και μας στέλνουν σημειώματα και πίνακες των έργων που εκτελούνται. Αλλά ουσιαστικά οι εκτελεστικές αποφάσεις που λαμβάνονται αυτοδίκαια από την ίδια την εταιρεία, την Εργοσέ. Πάντως οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Γεραπετρίτη μιλάνε για τρία προβληματικά δίπολα. Το πρώτο δίπολο προβληματικό είναι ο ΣΕ Εργοσέ. Το δεύτερο προβληματικό είναι η Hellenic Train με τον ΟΣΕ. Και το τρίτο είναι το δίπολο, θα το βρω κάποια στιγμή, θα σας το πω. Αλλά τα δύο αυτά τρίπολα, άρα ο διαχωρισμός του ενιαίου ΟΣΕ από τα μέσα της δεκαετίας του 90 σε θυγατρικές και μετά σε ανεξάρτητες εταιρείες και ιδιωτικοποίηση της ΟΣΕ δημιούργησαν προβλήματα συμβατότητας. Δημιούργησαν προβλήματα αντιτιθέμενων συμφερόντων ανάμεσα στην υποδομή και στο τροχαίο υλικό. Αυτός που διαχειρίζεται την εταιρεία που διαχειρίζεται το τροχαίο υλικό. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα διαφορετικών προτεραιοτήτων? Διαφορετικές προτεραιότητες δεν θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά η επιδομή, ο διαχειριστής υποδομών υπάρχει για ένα λόγο, να έχει σε λειτουργική κατάσταση υποδομές ώστε να μπορεί να κινούνται πάνω οι διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες. Αυτό είναι όλο το σκεπτικό. Άρα αφεαυτού δεν μπορεί να υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτά. Ο προκάτοχός σας εχθές μας είπε ότι υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στον ΟΣΕ και στην Hellenic Train για τα τέλη που πρέπει να καταβάλει. Για τα τέλη, κοιτάξτε, τα τέλη είναι μια άλλη. Όψη του νομίσματος. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για τα τέλη, πολύ ευχαρίστω να μιλήσουμε. Όντως υπάρχει αυτή η διαφορά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Εντάξει. Μιλήσαμε χθες αναλυτικά. Σας διαφεύγει κάτι όμως το οποίο δεν λέχθη, γιατί ήταν ενέργεια την οποία την έκανα εγώ. Την έκανα εγώ όσο είμαι στον ΟΣΕ εδώ. Εγώ έστειλα αγωγή στην Hellenic Train για τα τέλη που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα. Ο διαχειριστής λοιπόν υποδομής μπορεί να ελέγξει τη μεταφέρει εταιρεία που ασκεί το μεταφορικό έργο, ιδιαίτερα οι εμπορικές εταιρείες? Όχι. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Hellenic Train. Αυτή έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα και λογοδοτεί στη ΡΑΣ. Οπότε δηλαδή μπορεί να μεταφέρει το οτιδήποτε πάνω στις γραμμές χωρίς να δίνει λογαριασμό στον ΟΣΕ? Το βλέπετε λογικό? Στον διαχειριστή υποδομών δεν δίνει έτσι όπως είναι. Αν το βλέπετε λογικό? Όχι. Θεωρώ ότι τουλάχιστον σε ορισμένα πράγματα ο διαχειριστής πρέπει να λαμβάνει γνώση. Όπως επίσης. Άρα είναι και αυτό ένας παράγοντας ακόμη.
προβληματικού δίπολου. Είναι. Δημιουργεί προβλήματα. Βγάλαμε δηλαδή μια-δυο παράγοντες προβληματικού δίπολου. Παρακαλώ. Πόσο πήρα και τον έξτρα χρόνο. Απαπα. Λοιπόν, μισό λεπτό να κάνω, να τις βάλω σε μια σειρά, να βάλουμε τα βασικά. Είστε πιο ευγενικός από ό,τι στην αρχή, άρα θα σας δώσω μια-δύο ερωτήσεις. Σας βλέπω σε πιο γλυκιά κατάσταση. Είπατε για τα συστήματα ασφαλείας, αυτά τα risk που τα οποία τα βάζετε, κύριε, σε θέματα μονής γραμμής. Έτσι δεν είναι? Τα διάφορα μοντέλα. Όταν... Περισσότερο αφορούσαν μονή γραμμή. Όχι μόνο μονή γραμμή. Μεγαλύτερος κίνδυνος, λέγατε, ήταν στη μονή γραμμή που φοβόσασταν. Για την φάση εκείνη, ναι, τις μονές γραμμές, αλλά δεν ήταν τα μόνα σοβαρά, έτσι. Αν δείτε τη λίστα, υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά. Άλλο, σύμφωνοι. Είπατε, ήταν ιδιαίτερο βάρος στις μονές. Αλλά ήταν και αυτά, ναι. Από τη στιγμή που στη διπλή γραμμή πολλές φορές ακινητοποιούσαν σειρμοί. Πολλές φορές έχουν ακινητοποιηθεί. Και μάλιστα εκείνη την ημέρα, τρεις σειρμοί είχαν ακινητοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Δύο, ναι. Άρα είχαν με αποτέλεσμα η διπλή γραμμή να μετατρέπει σε μονή ορισμένα τμήματα. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει μια ιδιαίτερη σημασία? Από τη στιγμή που οι σειρμοί δεν συντηρούνται, υπάρχουν προβλήματα, άρα είναι συχνά τα φαινόμενα κινητοποίησεων σειρμών. Κοιτάξτε, πάλι και σε αυτό η συντήρηση των σειρμών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του διαχειριστή. Έτσι. Το ότι δημιουργεί κάθε ακινησία σειρμού σε ενεργό... Ο διαχειριστής πρέπει να παρέμβει όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση για να κάνει μόνο... Να μονοδρομήσει τη γραμμή. Σωστά. Υπάρχει διατάραξη της κυκλοφορίας και αυτό από μόνο του δημιουργεί θέματα που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, βεβαίως. Πάμε λοιπόν στο τελικό ζήτημα. Από τη στιγμή λοιπόν που τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσαν έτσι όπως είχαν σχεδιαστεί να λειτουργούν στο δίκτυο του ΟΣΕ, το προσωπικό πόσο είναι αυτή τη στιγμή του ΟΣΕ? Γύρω στους 650 μόνιμους υπαλλήλους. Στους 200 που προβλέπει το οργανόγραμμα. Μάλιστα. Μπορείτε να μας το δώσετε αυτά τα στοιχεία, σας παρακαλώ? Επειδή άκουσα χθες την κατάθεση και τα αιτήματα που είχαν, τα έχω φέρει αυτά τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν ο συνδυασμός ενός προσωπικού που είναι στο 1/3 του οργανογράμματος, χωρίς συστήματα ασφαλείας να υπάρχουν, δεν οδηγεί σε εντατικοποίηση των εργαζόμενων? Δεν οδηγεί σε ψυχολογική πίεση, άρα να κάνουν λάθη? Και αυτός ο συνδυασμός να οδηγήσει σε εκρηκτικά ζητήματα, γιατί είπατε πριν εσείς ότι εδώ 20 μέρες πριν είχε στείλει επιστολή η ΔΕΣΚ σιδηροδρομικό που μιλούσε για κίνδυνο μεγάλου δυστυχήματος. Το Φλεβάρι του 22, η ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών, συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ. Πώς το βγάζανε ένα τέτοιο συμπέρασμα λοιπόν οι συγκεκριμένοι? Και μάλιστα λέγανε ότι είμαστε στα πρόθυρα ενός μεγάλου δυστυχήματος. Ήταν ότι δεν λειτουργούσαν τα συστήματα και το προσωπικό δεν ήταν επαρκές ή κατάλληλα εκπαιδευμένο όπως οι σταθμάρχες. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός και των τριών παραγόντων λοιπόν που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ενός μεγάλου δυστυχήματος. Τελειώνω με αυτό. Κοιτάξτε, γιατί μέτρα πήρατε γι' αυτό? Όχι, απαντήστε, εγώ τελείωσα. Κοιτάξτε να δείτε, η ενασχόληση στο κομμάτι της κυκλοφορίας του προσωπικού είναι αφεαυτού από μόνη της, είναι μία σχέση εντατικοποίησης εργασίας. Είναι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες που έχουν οι σταθμάρχες και οι τηλεδιοικητές πάρα πολύ σοβαρές. Έτσι και όσο προσωπικό και να έχεις, η εντατικοποίηση είναι δεδομένη. Τώρα, αν μου λέτε ότι μπορεί να υπάρχει κόπωση προσωπικού, αυτά που κάνουμε, αυτά που γίνονται στον οργανισμό, τα ΠΟΕ που φτιάχνουμε για τις βάρδιες των σταθμαρχών, αλλά όλα ελέγχονται από την επιθεώρηση εργασίας και κοιτάμε να μπορούμε να είμαστε μέσα στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία. Αν δεν δηλαδή έχουμε το οργανόγραμμα είναι άχρηστο. Το οργανόγραμμα είναι άχρηστο που προβλέπει 2.000%. Το οργανόγραμμα φυσικά και δεν είναι άχρηστο. Γιατί τους προβλέπει τότε, αν δεν έχουμε ρόλο. Να σας πω, δεν έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη όλο το δίκτυό μας. Υπάρχουν, το ξέρουν και πολλοί συνάδελφοί σας από εδώ, υπάρχουν κομμάτια του σιδηροδρομικού δικτύου τα οποία τα έχουμε σε αναστολή.
είτε γιατί δεν έχουμε κάνει συντήρηση γραμμής, είτε γιατί έχουμε εκκρεμότητες με συστήματα ασφαλείας όπως είναι τα ΑΣΥΔ, είτε γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, γιατί δεν μιλάμε για θεωρητικές κατασκευές, αλλά για πραγματικά γεγονότα. Αν λοιπόν λειτουργούσε η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση, ο μηχανοδηγός μπαίνοντας στη γραμμή καθόδου θα είχε κόκκινο ή πράσινο φωτοσήμα? Καταρχάς, αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση και έκανε χάραξη, δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στην απέναντι γραμμή. Αν έμπαινε έστω στην απέναντι γραμμή με χάραξη, πάλι θα έφτανε μέχρι ένα σημείο. Ο σηματοδότης θα του δίνε πράσινο, θα τον άφηνε να μπει, αλλά θα τον έφτανε σε ένα κάποιο σημείο και εκεί θα το σταματούσε. Αν γινόταν αυτό χωρίς χάραξη, που δεν θα είχε ενδείξεις φωτοσημάτων, θα μπορούσε να πάει μέχρι όπου ήταν με εντολή παραβίαση ερυθρών φωτοσημάτων. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούσαν τα φωτοσήματα. Άρα, γιατί δεν κάνουμε εδώ θεωρητικά σχήματα ότι αν δεν το έβλεπε ο... Γιατί εκτός από τον από το σταθμάρχη που μπορεί να μην κοίταζε τον πίνακα, όπως λέτε, ο μηχανοδηγός όμως θα είχε μια πραγματικότητα και δεν θα την είχε... Και εδώ θέλω λίγο να επισημανθεί, ότι δεν θα την είχε ευκαιριακά εκείνη την ώρα, ενώ μέχρι και την προηγούμενη ώρα θα έπαιρνε εντολές να προσπερνάει κόκκινα φωτοσήματα. Θα ήταν ένα σύστημα όπου θα λειτουργούσε και θα ήταν κοινή πεποίθηση όλων. Βλέπω πράσινο περνάω, βλέπω κόκκινο δεν περνάω. Και όχι να είναι το σύνηθες να περνάω τα κόκκινα και άρα να επαφίεται περισσότερο στα ανθρώπινα λάθη. Είναι έτσι ή όχι? Ναι, το να έχεις πράσινα φωτοσήματα είναι ο κανόνας να περνάς τη διαδρομή σου. Το να έχεις κόκκινο... Το λέω γιατί γίνεται μια προσπάθεια εδώ και σε ένα βαθμό αυτό, αν δεν προσβάλλει την νοημοσύνη μας, προσβάλλει σίγουρα αυτούς τους ανθρώπους. Γίνεται τις οικογένειες των ανθρώπων των θυμάτων. Γίνεται μια προσπάθεια να φανεί ως πρώτη της παράγοντας το ανθρώπινο λάθος. Όμως νομίζω ότι αυτό που λέει ο μέσος ανθρώπινος νους είναι ότι τα συστήματα ασφαλείας έρχονται για να εμποδίζουν ακριβώς αυτό το ανθρώπινο λάθος, το οποίο είναι σχεδόν είναι πολλές πιθανότητες να συμβαίνουν. Άρα, για να πούμε με πολύ απλά λόγια, στη συγκεκριμένη πραγματικότητα που υπήρχε, αν υπήρχε εγκατεστημένο το ETCS, για το οποίο είχαν δοθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ για να εγκατασταθεί, είχαν περάσει πολλά χρόνια αναμονής, αν λοιπόν υπήρχε και λειτουργούσε το ETCS, γιατί αυτό λέμε να υπάρχει και να λειτουργεί, όχι να υπάρχει αποθηκευμένο ή τέλος πάντων τοποθετημένο και όχι σε λειτουργία. Θα είχε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είχε σταματήσει αυτόματα το τρένο όταν κινούντανε σε αντίθετη πορεία δύο τρένα. Θα φτάνανε μέχρι εκεί που ήταν χαραγμένες οι διαδρομές τους, αν είχαν χαραχτεί οι διαδρομές. Θα σταματούσαν αυτόματα. Αν εντόπιζε το ETCS ότι κινούνται δύο τρένα αυτόματα, θα φρέναρε αυτόματα. Μέχρι εκεί που είχε ένδειξη ταχύτητος και χάραξης, ναι, θα πήγαινε κανονικά και μετά θα σταματούσε. Άρα δεν θα έχει γίνει το τραγικό δυστύχημα. Επαναλαμβάνω και πάλι να το ξαναπώ, εάν τα συστήματα αυτά μπουν και λειτουργούν κανονικά και δεν λειτουργήσουν και τα χειριστούν οι χειριστές τους σωστά, είναι το αποτέλεσμα είναι ότι έχεις υψηλότατο βαθμό ασφάλειας. Εντάξει, επειδή μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν μιλάμε για πολύ παραγωγικά. Μιλάμε για δύο τρένα που κινούνται επί 12 λεπτά σε αντίθετη πορεία. Στην ίδια γραμμή. Νομίζω ότι το πλέον κατανοητό είναι ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης έχει αυτό το ρόλο. Να σταματάει όταν βλέπει τέτοιου είδους παραβιάσεις. Είναι από τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα συστήματα. Μιλήσατε στην αρχική σας τοποθέτηση και το επαναλάβετε ότι εκείνο το βράδυ έγιναν τραγικές παραλήψεις που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Ήτανε μια τέτοια τραγική παράληψη ότι τα συστήματα, τα τρένα κινούνταν χωρίς να έχουν εγκατασταθεί συστήματα ασφαλείας, ενώ ο χρόνος παράδοσης αυτών των έργων ήταν πολλά χρόνια πίσω.
από το 2023. Νομίζω ότι αυτό το αναλύσαμε στην προηγούμενη ερώτησή σας. Υπάρχει ευθύνη, ήταν παράληψη των διαφόρων διοικητικών και υπουργών το γεγονός ότι φτάσαμε στο 2023 και σε πολιτικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο και δεν είχαν τοποθετηθεί αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Κοιτάξτε, η 717, παρόλο που έχω πει ότι δεν ανήκει στην δικαιοδοσία ως προς την υλοποίησή της στον ΟΣΕ, θα πω το εξής. Επειδή η σύμβαση άρχισε από το 2014 και πιάνει μια ευρία γκάμα ανθρώπων, είτε σε διοικήσεις είτε σε πολιτικές θέσεις που έχουν, έχουν περάσει στη διαδρομή τους από τη σύμβαση αυτή, αυτό είναι έργο το οποίο θα πρέπει να το δει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Δεν είναι να πω εγώ τι θα πω. Είναι, το ξέρετε, η 717 ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2023. Εγώ δεν μιλάω για εσάς μόνο. Εγώ μιλάω για όλους για αυτούς όλους που και από, εγώ μιλάω. Και για την 717 και για τα υπόλοιπες συμβάσεις που είχαν να κάνουν, για παράδειγμα το ETCS, δεν είναι μόνο. Ήταν σε πολύ προγενέστερη σύμβαση. Αν το 6, το 7 δεν θυμάμαι. Ήτανε κατά καιρούς σε διάφορες φάσεις που υλοποιούνται. Κάποια υλοποιούνται, κάποια δεν παραδίδονται, κάποια ξαναρχίσανε. Και είναι μια άλλη συζήτηση, την έχουμε, δεν επαναφέρω εδώ. Αν ήταν προβληματικό το ότι, για παράδειγμα, γίνονταν συμβάσεις για να παραδοθεί το ETCS, όταν είναι προϋπόθεση να υπάρχει φωτοσήμανση για να λειτουργήσει το ETCS, αν δεν κάνω λάθος. Και ταυτόχρονα δεν είχε αποκατασταθεί η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση στο δίκτυο. Δεν είχε εγκατασταθεί. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία του να εγκατασταθεί το ETCS και στο επίπεδο, στο παρατρόχιο, στην γραμμή και στα τρένα, είχε αρχίσει σε εποχή εκείνη που η υλοποίηση της σηματοδότησης έφτανε σχεδόν προς το τέλος. Όπως σας είπα, το 2007-2008 υπήρχαν σε όλο τον άξονα από το Κιάτο μέχρι πάνω το Στριμπόνα Προμαχώνα, υπήρχε σηματοδότηση τηλεδίκηση. Έφτανε στο τέλος, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Έφτανε. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και το ETCS μέχρι σήμερα. Ενώ ήταν προγραμματισμένο, μετά αρχίσαν να χάνουμε τις τηλεδιοίκησεις και τη σηματοδότηση. Ανέφερα προηγουμένως τους λόγους από το 2010-2011 και μετά. Άρα τώρα το να ξεχνάμε αυτές τις παραλήψεις. Είπατε να μην μιλάμε για αυτές τις παραλήψεις, δεν ξέρω αν είναι επιτρεπτό. Είπατε ότι όταν μπαίνατε στο τρένα, συνηθίζετε να πηγαίνετε μπροστά στους μηχανοδηγούς, ιδιαίτερα όταν ήταν σε μονές γραμμές, και τους επισημαίνατε να κάνουν αναγγελία για να τους ακούσουν. Είναι αναγκαίο για έναν μηχανοδηγό, είναι δηλαδή στα πλαίσια της λειτουργίας του κανονισμού και στο πλαίσιο της κίνησης των τρένων, είναι αναγκαίο να επισημαίνεται σε κάποιον που κινεί το τρένο ότι πρέπει να κάνεις εδώ αναγγελία? Δεν είναι προκαθορισμένο, δεδομένο ότι θα συμβαίνει σε κάθε διαδρομή? Σε τμήματα όπου δεν υπάρχει σηματοδότηση τηλεδιοίκηση, εκεί για την ασφάλεια, είναι ένας από τους λόγους που αυξάνει την ασφάλεια κίνησης των σειρμών σε γραμμές που δεν έχουν σηματοδότηση τηλεδιοίκηση, είναι οι εκατέρωθες σταθμοί αυτών των τμήματων να ξέρουν οι σταθμάρχες που βρίσκεται το κάθε τρένο και πότε περνάει τον ένα σταθμό και πότε τον άλλο. Ναι, ρωτάω είναι ότι θέμα... υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν αναγγελία οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες? Και στα ταξίδια που έχω κάνει μαζί τους με διάφορα πληρώματα, και δεν είναι λίγα αυτά τα πληρώματα που έχω κάνει, δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο. Στη συγκεκριμένη βραδιά, νομίζω ότι οι συνομιλίες κάτι τέτοιο λείπει. Από όσα έχω ακούσει, λείπει κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε που θα έκανα αναγγελία, περνώντας τη Ζάχαρη και περνώντας και τον Ευαγγελισμό. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται ότι λείπει από τις εγγραφές. Γι' αυτό ρώτησα αν ήταν μια σύνηθη. Γιατί όταν λέτε ότι τους επισήμανα να κάνετε αναγγελία, σημαίνει ότι ήτανε διαδικασία, μια χαλαρότητα τέτοια. Ήτανε διαδικασία, επαναλαμβάνω, σε τμήματα μη σηματοδοτούμενα, τα τρένα τα οποία κινούνται σε αυτά τα σήματα να κάνουν αναγγελία από τους σταθμούς που περνάνε. Μάλιστα. Σε όσα πληρώματα εγώ έκανα ταξίδια, και έχω κάνει πολλά από το 7 μέχρι και σήμερα, έτυχα σε πληρώματα τα οποία τηρούσαν αυτό τον όρο. Δύο ερωτήσεις μόνο. Είπατε, απλά θέλω για διευκρίνηση. Μας είπατε ότι το GSMR, το επιτρόχιο,
έχει εγκατασταθεί πλήρως και δεν λειτουργεί, δεν το λειτουργεί η Hellenic Train για δικούς της λόγους ή δεν έχει εγκατασταθεί, ή υπάρχουν κομμάτια που δεν έχει εγκατασταθεί. Λοιπόν, το σύστημα του GSMR σε τρία σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου αυτή τη στιγμή ονοματισμένα από το Κιάτο μέχρι τη Ροδοδάφνη, από την Τηθωρέα μέχρι το Δομοκό και από το Τάφχη 1, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, το σταθμό εξόδου, το τελευταίο κλειδί προς Ιδωμένη, εκεί δεν έχουν εγκατασταθεί, επί του κύριου άξονα συζητάμε, έτσι, εκεί δεν έχει εγκατασταθεί το GSMR, για διαφόρους λόγους. Στα υπόλοιπα όλα τμήματα το GSMR υπάρχει, έχει αδειοδοτηθεί και το επιτρόχιο σύστημα και τα συστήματα πάνω στις μηχανές. Δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί σε όλες τις μηχανές. Κατά συνέπεια, όπως είπα και προηγουμένως και για το ETCS, το ίδιο ισχύει και για το GSMR. Ένας διαχειριστής υποδομών για να θέσει το GSMR πρέπει να γίνει ως πρωτεύουσα. Πρέπει να είναι στο σύνολό του, για φανταστείτε. Απλά, ναι. Γιατί υπάρχει ένα έγγραφο της ΡΑΣ που μιλάει ότι έχει λάβει για περιορισμένα, τέλος πάντων, για 6 οχήματα συστήματα GSMR. Και... Ναι. Έχει ναι, και κλείνω με αυτό. Είπατε στην αρχή, και εγώ δεν έχω λόγο και αλίμονο να αμφισβητήσω τη θλίψη. Είναι δεδομένη το να λέτε ότι λυπάστε για την απώλεια. Είπατε ότι λυπάστε για την απώλεια 57 ανθρώπινων ζώων για το τίποτα. Επειδή αυτό τον το ακούνε και οι οικογένειες των θυμάτων, είναι λοιπόν ανεκτό εκείνοι που έχουν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, που είναι και η πολιτική ηγεσία, είναι και οι διοικήσεις των διαφόρων οργανισμών, του ΟΣΕΤ, Hellenic Train κλπ. Είναι ανεκτό και ποινικά για να προσπερνάμε ότι οι ανθρώπινες ζωές αυτές χάθηκαν για το τίποτα. Είχανε την ιδιαίτερη ποινική νομική υποχρέωση όλοι αυτοί να αποτρέψουν αυτό το για το τίποτα που χάθηκαν οι ανθρώπινες ζωές. Να ξεκαθαρίσω την έκφραση για το τίποτα. Το τίποτα πήγαινε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα γραμμής από τη Λάρισα μέχρι τους νέους σπόρους δεν υπήρχαν συνθήκες που να δικαιολογούν να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το τίποτα πήγαινε εκεί. Είχαμε διπλή γραμμή. Η έξοδος του σταθμού Λάρισας ήταν σηματοδοτούμενη και μπορούσε να ελεγχθεί η πορεία του τρένου. Ο σταθμάρχης των νέων πόρων με τον σταθμάρχη της Λάρισας είχαν κάνει τις αναγκαίες συνομιλίες. Αυτό ήταν ότι οι λόγοι δηλαδή που προέκυψαν μετά σε σχέση με αυτά όλα που είχαν γίνει πριν δεν δικαιολογούσαν να γίνει κάτι τέτοιο. Το τίποτα πήγαινε εκεί. Και δεν έχει να κάνει σε τίποτα, απολύτως σε τίποτα, το λέω κατηγορηματικά, ούτε με τη μνήμη των 57 ψυχών που χαθήκαν εκεί πέρα. Το έχω πει πολλές φορές, το αισθάνομαι, το λέω, έχω δακρύσει κάποιες φορές γι' αυτό και δεν ντρέπομαι που το λέω δημόσια, γιατί είναι ο πόνος μου τέτοιος. Ο σιδηρόδρομος ο οποίος προσφέρει τη χαρά της μετακίνησης σε κόσμο και το οποίο είχαμε την ευθύνη να μετακινήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, έγινε αιτία να χαθούν ζωές. Αυτός είναι πόνος. Βέβαια δεν έχει να κάνει τίποτα σε σχέση με τον πόνο αυτών που χάσανε τα προσφυλή τους πρόσωπα. Αλλά δεν πάβει να παραμένει ένας πόνος για το σιδηρόδρομο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είναι στίγμα. Στίγμα. Δεν αμφισβητεί τις υφές. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν δυστυχώς τα μέσα ασφαλείας για να αποτρέπουν αυτά τα ανεξήγητα που λέτε ανθρώπινα λάθη. Ευχαριστώ.